Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, είμαι ο Σαρουκλάς. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πότε ανοίγουν τα καταραμένα τα γυμναστήρια. Γάμο το. Και το τι να μην κάνεις τρία τραγικά λάθη που θα κάνει ο κόσμος, θα κάνουν όλοι πέρα από σένα, αν δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Οπότε μείνε μαζί μέχρι το τέλος για να το δεις αυτό, γιατί δεν θες να ξυπνήσεις αύριο ή μια εβδομάδα αργότερα και να είσαι μέσα στο λίπος με μηδενική οικότητα. Έτσι. Και επίσης, όπως είναι πια γνωστό, εάν δεν κάνεις like σε αυτό το βίντεο, δεν θα ανεβάσει το μεταβολισμό όλη τη κοινότητα κατά μια μονάδα. Οπότε, ακόμα και αν δεν το κάνεις για τον εαυτό σου και δεν θες να τρως 10.000 θερμίδες και να μην γίνονται λίπος, να γίνονται όλα μυς, τότε πρέπει να κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Και αν δεν θες να το κάνεις για τον εαυτό σου, πρέπει να το κάνεις για την κοινότητα. Επίσης, θα σου πω πόση μυϊκή μάζα έχεις χάσει τόσο καιρό που δεν έχεις πάει γυμναστήριο, αν δεν πήγαινες γυμναστήριο, εάν δεν έκανες καθόλου προπόνηση. Εντάξει, και θα σου πω να περιμένεις να έχεις το νου σου στην επόμενη εβδομάδα, γιατί θα ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο θα είναι απίστευτο, θα τριγκεράρει πολύ κόσμο, θα κάνουν πολύ unsub, θα βριζόμαστε στα σχόλια και πραγματικά θα είναι απίστευτο, δεν θες να το χάσεις. Εάν θες να γραμμώσεις και να φύγει το σωσίβιο και να βγεις φέτες στην παραλία, πάντα το link κάτω στην περιγραφή. Τώρα είναι τέλεια ευκαιρία, τώρα που ανοίγουν και τα γυμναστήρια, δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία εκεί στον κόσμο για να γίνεις φέτες. Εντάξει. Οπότε, έχοντας πει αυτά, πάμε να συνεχίσουμε. Guys, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έχω κάτσει εδώ πέρα γιατί είμαι στο laptop. Έχω αυτή την ομάδα στο Facebook. Γυμναστική διατροφή, συμπληρώματα, ρώτα ό,τι θέλεις. Δεν ποστάρω σχεδόν ποτέ. Θα αρχίσω να ποστάρω, το υπόσχομαι. Αλλά έβλεπα τα posts και αυτά, τώρα μπήκα και λέει εδώ πέρα ένα άρθρο που λέει πότε ανοίγουν τα γυμναστήρια και το πάτησα. Okay. Να δούμε πρώτα πότε ανοίγουν, να δούμε τα μέτρα τα οποία είναι για να ανοίξουν και μετά θα πούμε τα τρία κοινά λάθη και το πόση μυϊκή μάζα θα έχεις χάσει μέχρι τώρα. Εντάξει. Οπότε, για να δούμε. Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα γυμναστήρια, οπότε Δευτέρα, σε λίγες μέρες από τώρα θα ανοίξουν τα γυμναστήρια. Αλλά μη χαίρεσαι, φιλαράκι, δεν θα ανοίξουν όπως παλιά, θα ανοίξουν λίγο διαφορετικά. Υπό όρους. Και οι όροι, οι πρώτοι είναι ότι αρχικά, όπως αναφέρεται στις οδηγίες, ο αριθμός των ανθρώπων θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά του εκάστοτε γυμναστήριου. Οπότε, όπως ήταν με τα σούπερ μάρκετ ως τώρα, ότι μπορούσαν να μπουν συγκεκριμένα άτομα, έτσι θα είναι και με τα γυμναστήρια. Οπότε, όσοι είναι να μπουν, αλλά δεν μπορούν, θα υποθέτω θα περιμένουν απ' έξω. Να μπουν. Μπορεί να περιμένεις 5 λεπτά απ' έξω, μπορεί να περιμένεις και μισή ώρα, γιατί μπορεί να κάνει ο κόσμος για πολλή ώρα γυμναστική. Αν σκάσουν όλοι την ίδια στιγμή στο γυμναστήριο, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως τους υπεύθυνους του γυμναστηρίου ότι θα πάει για προπόνηση. Ουσιαστικά πρέπει να κλείσει ραντεβού, πρέπει να πάρει το αφεντικό να πει: Έλα κύριε Μπάμπη, θα έρθω το απόγευμα για γυμναστήριο. Άμα το γυμναστήριο σου είναι συνοικιακό. Και άμα είναι έτσι αυτές οι αλυσίδες, πρέπει να πει: Καλησπέρα σας. Λοιπόν. Οπότε πρέπει να κλείσει ραντεβού, που είναι λίγο σπαστικό, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα, παιδιά. Ενώ έχει καθοριστεί απόσταση ανάμεσα στα όργανα. Οπότε, ναι, πρέπει να. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στα όργανα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί όσα γυμναστήρια έχω δει εδώ πέρα, είναι μέσα σε 2 μέτρα 10 όργανα. Οπότε υποθέτω πρέπει να είναι ένα όργανο κάθε 2 μέτρα. Οπότε πρέπει να αφαιρέσουν το 90% των οργάνων. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να πάμε τη Δευτέρα να δούμε. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, λέει ότι πρέπει να έχουμε αντισηπτικό, να έχουμε μάσκες χειρουργικές και γάντια μιας χρήσης. Και δεν ξέρω άμα αυτά θα κάνει μόνο το προσωπικό ή τα κάνουμε όλοι. Οπότε ναι, το πρώτο περίεργο είναι ότι θα απέχουν 2 μέτρα τα όργανα τον απτάλο. Το επόμενο περίεργο είναι ότι πρέπει να κλείνουμε ραντεβού. Το μεθεπόμενο περίεργο είναι ότι πρέπει να πλένουμε τα όργανα όλα, πρέπει να τα καθαρίζουμε, να τα απολυμάνουμε πριν και μετά τη χρήση τους. Επίσης, δεν θα μας αφήνουν να πηγαίνουμε στα αποδυτήρια, ντους, σάουνα κλπ. Μόνο τουαλέτα υποθέτω, γιατί χωρίς τουαλέτα και χωρίς να πίνεις νερό, που ακόμα και εκεί είναι λίγο επικίνδυνο, έτσι. Να πας στη τουαλέτα και αυτά. Χρήση τουαλέτας με προδιαγραφές. Α, το λέω εδώ πέρα. Και οι προδιαγραφές είναι κλείσιμο της λεκάνης, σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου, πιτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία, αποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι γυμναστική και τουαλέτα. Και η τουαλέτα είναι υπό όρους. Έχει μερικούς όρους. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα διαβάσει εδώ αναλυτικά. Και τώρα πάμε τι πρέπει να κάνει το προσωπικό. Δεν θα δώσουμε εδώ πολύ σημασία γιατί μας νοιάζει οδηγίες για τους αθλούμενους. Για πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, χρήση του κοντινότερου τόπου κατοικίας γυμναστηρίου. Οπότε πρέπει να πας στο πιο κοντινό γυμναστήριο για να μην πας σε ένα πιο μακρινό που είναι πιο καλό και το προτιμάς θεωρητικά. Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο, να μην μπεις στα ΜΜΕ. Χρήση αντισηπτικού ή και πλύσιμου χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος κάθε άσκησης, καθώς και πριν την κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής. Οπότε κάθε φορά που κάνεις μια άσκηση, βάζεις αντισηπτικό. Κάθε φορά που αλλάζεις μηχάνημα, βάζεις αντισηπτικό. Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης, να κρατάς απόσταση με τους υπόλοιπους. Δεν έχει πια να είμαι από πίσω σου, να σε πάρω αγκαλιά επειδή κάνεις καθίσματα. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, παιδιά, ξεχάσε το. Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής, εάν είναι εφικτό, από το μέγεθος, π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα. Σου λέει να πάρεις δικό σου στρώμα, άμα μπορείς, δικά σου λάστιχα, άμα μπορείς.
Και μόλις γυρνάς σπίτι, λέει να πλένεις τα ρούχα σου και τις πετσέτες με απορρυπαντικό στους 60 βαθμούς στο πλυντήριο. Και να μην γυμνάζεις σε κλειστούς χώρους. Και επίσης, άμα είσαι ομάδα υψηλού κινδύνου, να το αποφύγεις, να μην πας γυμναστήριο παρόλα αυτά τα μέτρα που δίνονται. Τώρα, όπως είπαμε, είναι λίγο έτσι σπαστικό όλο αυτό. Θα αποστάρω από κάτω την ανακοίνωση να τη διαβάσετε την επίσημη. Οπότε, εάν είναι να πας, πρέπει να πας ακολουθώντας τους κανόνες. Αλλιώς κάνεις γυμναστική στο σπίτι, καλλισθενική ή με λάστιχα, κάπως να βρεις την άκρη σου. Εάν είναι να πας γυμναστήριο, πρέπει να ακολουθήσεις αυτούς τους κανόνες. Εντάξει. Τώρα, ο περισσότερος κόσμος έχει σπαστεί με αυτό. Διαβάζω εδώ σε σχόλιο όλοι αυτοί οι παπαρομαλάκες που δεν έχουν κάνει άρση των μέτρων τόσο καιρό για τα γυμναστήρια και έχουν τόσο αυστηρά μέτρα για το άνοιγμά τους. Έχουν ιδέα τι γίνεται με τα ουζέρι κάθε νύχτα. Οπότε λέει ο φίλος ότι μας βάζουν να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα για τα γυμναστήρια, ενώ στα κέντρα, τα νυχτερινά κέντρα, δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα, που ισχύει, από ό,τι άκουσα έγινε χαμός στη Μύκονο για αυτά. Ηλίθιοι κανόνες που τα μισά από αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, ταλαιπωρία θα είναι, λέει ένας άλλος φίλος. Ένας άλλος φίλος λέει ανυπομονώ να ανοίξουν, ένας άλλος λέει τραγικοί κανόνες χωρίς νόημα, καιρός ήταν, για να δούμε τώρα, η μαλακία δεν έχει όρια, χαχα, η βλακία είναι ανίκητη. Ένας άλλος φίλος λέει εντάξει παιδιά μην τρελαινόμαστε, απλά δεν θα ισχύσει τίποτα γιατί τίποτα από αυτά δεν θα έχει εφαρμογή και όλοι θα κάνουν τα στραβά μάτια πολύ απλά. Οπότε ένας άλλος φίλος λέει ότι όλα αυτά είναι μπαρούφες και ότι θα κάνουμε όλοι τα στραβά μάτια. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, σκάστο κάτω σε σχόλιο. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα, δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Όσα και 100 χρόνων να είσαι, δεν το έχεις ξαναζήσει αυτό το πράγμα, είναι πολύ περίεργο. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι το γυμναστήριο τη Δευτέρα, εάν πάω. Εγώ προσωπικά βασικά δεν θα πάω γυμναστήριο για αρκετό καιρό ακόμα. Θα κάνω τις προπονήσεις εδώ, στον κήπο και στο σπίτι. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο καθένας δεν έχει έτσι τα μηχανήματα και το χώρο που έχω εγώ για να κάνω προπονήσεις στο σπίτι, στον κήπο. Μην με σταυρώσετε, στον κήπο, παιδιά, όχι στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα πόση μήκη μάζα χάσαμε που απήχαμε τόσο καιρό από τα γυμναστήρια. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν έκανες καθόλου κανένα είδος προπόνησης με αντιστάσεις τόσο καιρό, τότε ναι, θα έχεις χάσει μια αλφα μήκη μάζα. Σε πόσο καιρό θα την αποκτήσεις πίσω αυτή τη μήκη μάζα? Δώσ' του ένα μήνα και θα επιστρέψεις πάλι εκεί που ήσουν. Εάν δεν έκανες καθόλου τίποτα, μηδέν άσκηση. Εάν έκανες οποιαδήποτε μορφή άσκησης, κάμψεις λίγο κιλιακούς και αυτά, έτσι έχεις διατηρήσει το 99% ότι αυτού που ήταν να χάσεις. Οπότε μέσα σε μια εβδομάδα θα επιστρέψεις στην παλιά καλή σου φυσική κατάσταση. Οπότε μην αγχώνεσαι ιδιαίτερα με αυτό. Και όπως έχω πει χίλιες φορές, ειδικά το χτίσιμο μάζας και γενικά το fitness, είναι περισσότερο μαραθώνας και όχι εκατοστάρι. Και είναι ένας μαραθώνας που κρατάει, ξέρω εγώ, μια δεκαετία. Οπότε εάν φαντάζω να τρέχεις ένα μαραθώνα 10 χρόνια, εάν 2 μήνες δεν τρέξεις και απλά κάτσεις ακίνητος, δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ τα 10 χρόνια. Έτσι, δεν είναι μία μέρα αγώνας που απλά αν δεν τρέξεις αυτή τη μία μέρα χάνεις. Όχι, είναι 10 χρόνια όπου αν ένα μήνα κάτσεις δεν χάνεις. Εντάξει, οπότε μην αγχώνεστε με αυτό. Και τώρα πάμε στα 3 πιο κοινά τραγικά λάθη που δεν θες να κάνεις με τίποτα όταν πρώτο αρχίσεις το γυμναστήριο. Και το πρώτο λάθος είναι να μην πας αέρα πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έκανες, ξέρω, χύψη κιλά στις πιέσεις πάγκου. Πες ότι έκανες 65 κιλά πιέσεις πάγκου. Okay. Εννοείται ότι δεν θα πας με 65 κιλά πιέσεις πάγκου. Πρέπει να ξεκινήσεις από πιο λίγο. Ξεκινά από 30 την πρώτη προπόνηση να δεις πώς το νιώθεις. Ξεκινά από 35. Εντάξει, πρόσεξε το πάρα πολύ. Πρέπει να συνηθίσουμε τον πώς να κάνουμε προπόνηση με γάντια, με αντισηπτικά, με αυτά θα γλιστράνε. Και επίσης είναι η πρώτη φορά προπόνηση σε γυμναστήριο μετά από πολύ καιρό. Οπότε το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσες να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να πας αέρα πατέρα την πρώτη μέρα. Εντάξει. Απλά ξέχνα το, ξέχνα πώς θα πήγες την τελευταία φορά ή τις τελευταίες εβδομάδες και όλη την πρόοδο που έχεις κάνει. Πάρ' το λίγο πιο αργά και λόγω της μυϊκής μνήμης και το ότι ή προπονούσουν παλιά και έκανες γυμναστική παλιά, θα επιστρέψεις πάλι στα 65 κιλά για παράδειγμα, αλλά θα σε πάρει, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες ή μπορεί και ένα μήνα. Μην αγχώνεσαι με αυτό. Σημασία έχει ότι θα πας γυμναστήριο, θα δουλέψεις τη μυϊκή σου, θα κάνεις την προπόνηση με αντιστάσεις, οπότε θα τουμπανεύσεις, θα αρχίσεις να τουμπανεύσεις, θα έχεις αυτό το pump. Εντάξει. Το δεύτερο λάθος είναι να μην είσαι προσεκτικός. Τώρα, για μερικούς αυτά τα μέτρα είναι υπερβολικά, για μερικούς δεν είναι υπερβολικά, για μερικούς είναι σωστά, για μερικούς είναι λάθος. Κοίταξε. Πέρα από τα μέτρα, θα πρέπει και εσύ να είσαι λίγο προσεκτικός, εντάξει. Μην έχεις στο μυαλό σου ότι αυτά είναι βλακίες και εμένα δεν με νοιάζει και να πηγαίνεις. Γιατί εάν είναι κάπου να κολλήσεις, παιδιά, είναι στο γυμναστήριο. Γιατί, ας πούμε, στο πάγκο πάμε. Έτσι, όλος ο υδρότας πάει εκεί στο πάγκο που ακουμπάει το κεφάλι. Και μετά εσύ μπορεί να πας και να κάνεις την άσκηση για πλάτη και να βάλεις το στόμα σου εκεί πέρα. Οπότε το πιο εύκολο σημείο είναι να κολλήσεις εκεί πέρα. Οπότε πρόσεχε τουλάχιστον να μην ακουμπάς το πρόσωπό σου κάθε τρεις και λίγο, να μην χώνεις τη μούρη σου πάνω στα μηχανήματα. Έτσι, βασικά πράγματα, να πλένεις τα χέρια σου. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην τα πλένεις μετά από κάθε σετ. Okay. Απλά να προσέχεις, να κρατάς τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Εάν σε βάλουν να φορέσεις μάσκα, μην την πιάνεις συνέχεια και τη βάζεις και τη βγάζεις και τη βγάζεις. Βάλτε μια φορά ή βγάλτε μια φορά και απλά να είσαι έτσι, γιατί
Και αυτό είναι βλακιά. Και το τελευταίο λάθος είναι ότι, guys, άσχετα με το τι θα γίνει, εσύ πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Δηλαδή να μην αφήνεις την επιτυχία ή την αποτυχία σου σε εξωτερικούς, εξωγενείς παράγοντες. Οπότε, είτε ανοίξουν τα γυμναστήρια τη Δευτέρα, είτε δεν ανοίξουν τα γυμναστήρια τη Δευτέρα, εσύ θα πρέπει να έχεις μία λύση και να μπορείς να την ακολουθείς και ένα πλάνο και να επιτεθείς. Τύπου θα γυμναστώ στο γυμναστήριο ακόμα και αν δεν μου αρέσει και θα κάνω μερικές θυσίες. Ή δεν θα γυμναστώ στο γυμναστήριο επειδή δεν μου αρέσει και θα γυμναστώ στο σπίτι. Όχι τύπου, α, αν δεν είναι όλα τέλεια, αν δεν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, αν το γυμναστήριο είναι έτσι και δεν είναι έτσι και εγώ δεν γυμνάζομαι. Εάν το κάνεις αυτό, αυτό είναι mindset αποτυχίας και απλά θα αποτύχεις. Και δεν είναι με το γυμναστήριο, κάτι θα συμβεί, ένας άλλος εξωγενής παράγοντας και θα αποτύχεις τότε. Εντάξει, οπότε έχετε αυτό στο μυαλό σου και αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώστε like. Εγγραφή, καμπανάκι, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Αν θες να γραμμώσεις και να φύγει το CV και να βγεις φέτες στην παραλία, πάντα το link κάτω στην περιγραφή. Τώρα είναι η τέλεια ευκαιρία, τώρα που ανοίγουν και τα γυμναστήρια, δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία εκεί στον κόσμο για να γίνεις φέτες. Εντάξει. Επίσης, δείτε κανένα άλλο βίντεο εδώ και εκεί και εκεί και τα λέμε την άλλη εβδομάδα με το καλό. Peace out.